ως δαν είπε λόγον κατά του Πνεύματος του Αγίου, που καθεθίσεται αυτό, ούτε εν τον ειν αιώνιν, ούτε εν το μέλλον. Ποια είναι αυτή η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, για την οποία μας είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ότι δεν συγχωρείται ούτε και σε αυτόν τον αιώνα, ούτε και στο μέλλοντα. Ο Κύριος είπε αυτόν τον λόγον του, όταν οι Φαρισαίοι απέδιδαν τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, όχι εις τον Θεό, αλλά εις τον διάβολο, και συκοφαντούσαν τον Κύριο και έλεγαν ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Δηλαδή, επειδή είναι άρχοντας των δαιμόνων ο Χριστός μας, ο της μεγάλης βλασφημίας, γι' αυτό και διώχνει τους δαίμονες. Αυτή η αμαρτία, είπε ο Κύριος, ότι είναι ασυγχώρητη, διότι οδηγεί τον άνθρωπο, ή μάλλον φανερώνει ότι ο άνθρωπος είναι αμετανόητος. Ο άνθρωπος δηλαδή, όχι ότι δεν μπορεί ο Θεός να τον σώσει, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος δεν θέλει να σωθεί. Ο ίδιος ο άνθρωπος βάζει εμπόδιο στον Θεό, εμποδίζει τη χάρη του Θεού να τον καθαρίσει. Γέροντας, στην Αγία Γραφή λέγει ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται. Ποια είναι αυτή η βλασφημία, ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Παΐσιο. Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος γενικά είναι η περιφρόνηση στα Θεία, όταν ο άνθρωπος εννοείται έχει τα λογικά του, τότε είναι και ένοχος. Παραδείγματος χάρη, έναν που μου είπε «Άντε και εσύ και η Θεή σου», το έδωσα μία σπροξιά και τον τίναξα πέρα, γιατί αυτό ήταν βλασφημία. Ή περνάνε δύο έξω από μία εκκλησία. Ο ένας κάνει το σταυρό του και λέει στον άλλο, «Κάνε ευλογημένε και εσύ το σταυρό σου». Και αυτός αντιδρά, «Άντε και εσύ που θα κάνω το σταυρό μου». Αυτή η περιφρόνηση είναι βλασφημία. Αδύνατον επομένως σε έναν ευλαβή άνθρωπο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να υπάρχει βλασφημία. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει ευλάβεια, δεν σέβεται τα Θεία, τότε καταντάει στη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τότε καταντάει να διαβάλει την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη ζωή. Αλλά και η ανέδεια είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Ο ανεδής, αυτός δηλαδή που δεν έχει ντροπή, ο αδιάντροπος, που δεν έχει σεβασμό ούτε απέναντι στον Θεό, ούτε απέναντι στις εικόνες του Θεού, στους ανθρώπους, ούτε απέναντι στους ιερείς, στους πνευματικούς, στους επισκόπους, απέναντι στους μοναχούς, απέναντι και σε όλους τους ανθρώπους του Θεού, αυτός ο άνθρωπος βλασφημεί κατά του Αγίου Πνεύματος. Ο ανεδής διαστρέφει ή καταπατεί λόγω χάρη μια ευαγγελική αλήθεια για να δικαιολογήσει την πτώση του. Και έτσι έχουμε πολλούς ανθρώπους σήμερα που λένε ότι εμείς δεν είμαστε καλόγεροι, δεν μπορούμε να τηρήσουμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Κάποια θα τηρήσουμε, αλλά κάποια είναι μόνο για τους μοναχούς. Αυτό είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι σαν να λέει αυτός ο άνθρωπος ότι ο Θεός είναι απάνθρωπος και μας έδωσε εντολές που δεν μπορούμε να τις τηρήσουμε. Και επομένως άδικα μας βάζει και στην κόλαση. Αλλά ο Θεός έδωσε τις εντολές του από άπειρη φιλανθρωπία προς όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο προς τους μοναχούς, και δεν τις έδωσε για να τις παραβαίνουμε και να κολαζόμαστε, αλλά για να τις τηρούμε και να σωζόμαστε. Και όποιος λέγει ότι δεν μπορεί να τις τηρήσει, αυτός ουσιαστικά βλασφημεί εις τον Θεό, γιατί ο Θεός ό,τι μας δίνει να το τηρήσουμε είναι μέσα στα μέτρα μας, είναι το φυσιολογικό μας, είναι αυτό που ταιριάζει στην οντολογία μας, στην ύπαρξή μας. Ο ανεδής δεν σέβεται την αλήθεια, την πραγματικότητα, την τζαλακώνει η γνώση του, κλείνει θεληματικά τα μάτια του, κλείνει τα αυτιά του στον λόγο, τον Θεόν λόγο, τσαλαπατάει ένα ιερό πράγμα, και αυτό σιγά σιγά γίνεται πλέον κατάσταση. Στη συνέχεια απομακρύνεται η χάρις του Θεού και ο άνθρωπος δέχεται δαιμονικές επιδράσεις.
και αν δεν μετανοήσει, τι εξέλιξη θα έχει. Θεός φυλάξει. Όταν ένας τιμώσει και βλασφημήσει τον Θεό, ακόμα και το Άγιο Πνεύμα, αυτή η βλασφημία δεν είναι ασυγχώρητη, γιατί ο άνθρωπος δεν πιστεύει τη βρισιά που είπε. Πολλοί τα λένε από συνήθεια κακή. Την είπε επειδή εκείνη τη στιγμή επάνω στο θυμό του έχασε τον έλεγχο του εαυτού του και αμέσως μετανιώνει. Αυτός ο άνθρωπος συγχωρείται. Ο ανεδής όμως δικαιολογεί το ψέμα για να δικαιολογήσει την πτώση του. Δικαιολογεί τις αμαρτίες του και λέγει ότι δεν είναι αμαρτίες. Και μάλιστα οι σημερινοί άνθρωποι έφτασαν στην έσχατη κατάπτωση να ονομάζουν την αμαρτία φυσιολογικότητα και σύμφωνα μάλιστα με την ψευδοεπιστήμη ότι αυτό είναι αλήθεια, λόγω χάρη για το θέμα της ομοφυλοφιλίας που είναι μεγίστη αμαρτία και σήμερα οι άνθρωποι προσπαθούν να την καλύψουν με την τάχα ιδέα ότι είναι και αυτό μια αρρώστια και δεν είναι αμαρτία και δεν είναι πάθος. Έτσι οι άνθρωποι σήμερα όχι μόνο δεν μετανοούν, αλλά παρουσιάζουν και την αμαρτία σαν κάτι το καλό, το σκοτάδι σαν φως, το ψέμα σαν αλήθεια και το θάνατο σαν ζωή. Και αυτό βεβαίως είναι μεγίστη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι ασυγχώρητη, διότι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος που τα λέγει αυτά και τα πιστεύει, δεν πρόκειται ποτέ να μετανοήσει, δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει συγχώρεση. Επομένως, πώς να λάβει συγχώρεση αφού δεν την θέλει, αφού δεν τη ζητάει. Όποιος δικαιολογεί την πτώση του, ουσιαστικά δικαιολογεί τον διάβολο, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Και πώς μπορεί, γέροντα, πώς δικαιολογεί την πτώση του? Μπορεί να θυμηθεί κάτι που λέχθηκε πριν από 10 χρόνια για άλλη περίπτωση και να το παρουσιάσει σαν παράδειγμα για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ούτε ο διάβολος, ο μεγαλύτερος δικηγόρος, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο εκείνη την ώρα. Και πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος, πώς νιώθει? Δεν έχει ανάπαυση. Εδώ και δίκιο να έχει κανείς. Όταν πάει να δικαιώσει τον εαυτό του, πάλι ανάπαυση δεν έχει. Πόσο μάλλον να μην έχει δίκιο και να δικαιολογεί την πτώση του με ανεδέστατο τρόπο. Γι' αυτό όσο μπορούμε να προσέχουμε την ανέδεια και την περιφρόνηση, όχι μόνο προς τα θεία, αλλά και προς τον πλησίον μας, διότι είναι εικόνα Θεού. Οι ανεδείς άνθρωποι βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Και σήμερα, αδελφοί μου, περίσεψε η ανέδεια, περίσεψε η αδιαντροπιά και στα λόγια και στον τρόπο που ντύνονται οι άνθρωποι και στον τρόπο που ζουν γενικώς. Περίσεψε η ανέδεια. Γι' αυτό και κυριαρχούν οι δαιμονικές ενέργειες και οι δαιμονικές δυνάμεις στους ανθρώπους. Εκείνοι που περιφρονούν τα θεία, λέει ο Άγιος Παΐσιος, βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος και στο τρίτο στάδιο βρίσκεται ο διάβολος. Γέροντα, όταν μιλούν κατά της Εκκλησίας ή κατά του μοναχισμού κλπ, που και αυτό είναι μία βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο μοναχισμός είναι θεόστατος θεσμός, τι πρέπει να κάνει κανείς? Καταρχάς, λέει ο Άγιος, αν κάποιος μιλάει άσχημα λόγω χάρη για σένα ως άτομο, δεν πειράζει. Να σκεφτείς, το Χριστό που ήταν Χριστός τον έβριζαν και δεν μιλούσε. Εμένα που είμαι αμαρτωλός, τι μου αξίζει? Αν έρχονταν να βρίσουν εμένα ως άτομο, δεν θα με πείραζε καθόλου. Αλλά όταν με βρίζουν ως μοναχό, βρίζουν και όλο το θεσμό του μοναχισμού. Γιατί ως μοναχός δεν είμαι ανεξάρτητος και πρέπει να μιλήσω. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανείς να τους αφήσει λίγο να ξεσπάσουν και ύστερα να τους πει δύο κουβέντες. Κάποτε στο λεωφορείο μια γυναίκα έβριζε τους παπάδες. Την άφησα να ξεσπάσει και όταν σταμάτησε της είπα: «Έχουμε απαιτήσεις από τους παπάδες, αλλά και αυτούς δεν τους έριξε ο Θεός με τα λεξίδωτα. Είναι άνθρωποι και έχουν ανθρώπινες αδυναμίες. Μπορείς όμως να μου πεις, μια μητέρα σαν εσένα, βαμμένη, με κάτι νύχια σαν το γεράκι, τι παιδί θα γεννήσει και πώς θα το αναθρέψει? Και παπάς και καλόγερος να γίνει, πώς θα είναι?
Έτσι με απλό τρόπο ο Άγιος την ήλεξε. Θυμάμαι μια άλλη φορά όταν ταξίδευα με το λεωφορείο από την Αθήνα για τα Γιάννενα, ήταν ένας που δεν σταμάτησε σε όλο το δρόμο να κατηγορεί ένα Μητροπολίτη που είχε δημιουργήσει τότε κάτι προβλήματα. Του είπα κανένα δυο κουβέντες και μετά έκανα ευχή. Εκείνος συνέχισε. Όταν φτάσαμε στα Γιάννενα και κατεβήκαμε, τον πήρα λίγο παράμερα και του λέω: «Με γνωρίζεις ποιος είμαι?» «Όχι», μου λέει. «Πώς τότε κάθισε και λες τέτοια πράγματα? Εγώ μπορεί να είμαι πολύ χειρότερος από τον τάδε που βρίζεις. Μπορεί όμως να είμαι και ένας Άγιος. Πώς κάθεσαι εσύ και λες μπροστά μου πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα κάνουν ούτε και οι κοσμικοί άνθρωποι? Κοίταξε να διορθωθείς, γιατί θα φας σκαμπύλι δυνατό από το Θεό, για το καλό σου φυσικά». Τον είδα μετά, άρχισε να τρέμει, αλλά και οι άλλοι κατάλαβαν, όπως είδα από μια αναταραχή που δημιουργήθηκε. Έτσι κανείς πρέπει να αντιμετωπίζει τους ανεδείς και βλασφήμους. Βλέπεις να βρίζουν τα Άγια και ο άλλος δεν λέει τίποτε. Σε αυτή την περίπτωση η πραότητα είναι δαιμονική. Μια φορά που έβγαινα από το Άγιον Όρος, συνάντησα στον καράβι και έναν που είχε φύγει ο καημένος από το ψυχιατρίο και είχε έρθει στο Όρος. Φώνασε και έβριζε συνέχεια όλους τους μεγάλους, τους κυβερνήτες, τους γιατρούς. Τόσα χρόνια έλεγε μετάραξαν στο ηλεκτροσόκ και στα χάπια. Εσείς περνάτε καλά. Έχετε την καλοπέρασή σας, τα αυτοκίνητά σας. Εμένα από 12 χρονών η μάνα μου με έστειλε σε ένα νησί. 25 χρόνια γυρίζω από τρελοκομείο σε τρελοκομείο. Έβριζε όλα τα κόμματα και μετά άρχισε να βρίζει Χριστό και Παναγία. Σηκώνομαι πάνω, πάψε, του λέω. Δεν υπάρχει καμιά αρχή εδώ μέσα. Θύχθηκε, φαίνεται, ο συνοδός του. Πρέπει να ήταν χωροφύλακας και τον σήμασε λίγο. Είχε πει όλο το πρόβλημά του, φωνάζοντας και βρίζοντας. Τον πόνεσα. Μετά ήρθε, μου φίλησε το χέρι, τον φίλησα. Είχε δίκιο. Όλοι λίγο πολύ έχουμε το μερίδιό μας. Ήμουν και εγώ αιτία που έβριζε ο καημένος. Αν είχα πνευματική κατάσταση, θα τον είχα κάνει καλά. Πόσο είχαν απογοητευτεί οι φαρασιώτες τότε με την ανταλλαγή, όταν έρχονταν με το καράβι στην Ελλάδα. Δύο ναύτες μάλωναν και έβριζαν τον Χριστό και την Παναγία. Τους φάνηκε πολύ βαρύ. Σου λέει, οι Έλληνες χριστιανοί να βρίζουν τον Χριστό και την Παναγία? Τους άρπαξαν και τους πέταξαν στη θάλασσα. Ευτυχώς ήξεραν κολύμπι και γλίτωσαν. Ακόμα και όταν βρίζουν κάποιον άνθρωπο, πρέπει να τον υπερασπίσουμε. Πόσο μάλλον τον Χριστό. Ήρθε ένα παιδί στο καλύβι που κούτσενε, αλλά λαμποκοπούσε το προσωπάκι του. Λέω, κάτι γίνεται εδώ, για να λάμπει έτσι η Θεία Χάρης. Το ρώτησα, τι κάνεις κλπ. Και μου είπε τι συνέβη. Κάποιος, ένα θηρίο μέχρι εκεί πάνω, έβριζε τον Χριστό και την Παναγία και το παιδί όρμησε επάνω του για να σταματήσει. Εκείνος το έβαλε κάτω, το τσαλαπάτησε, του σακάτεψε τα πόδια και μετά το καημένο κούτσενε. Ομολογητής. Τι τράβηξαν οι ομολογητές, οι μάρτυρες? Αυτή είναι η βλασφημία που υπάρχει σήμερα στις μέρες μας, άφθονοι αδελφοί. Μια άλλη μορφή βλασφημίας είναι αυτή των αιρέσεων, γιατί οι αιρετικοί βλασφημούν στη χάρη του Θεού, βλασφημούν στο Άγιο Πνεύμα. Κατεξοχήν μάλιστα βλασφημούν σε αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος οι παπικοί και οι προτεστάντες, διότι υποβιβάζουν το Άγιο Πνεύμα, το υποτιμούν και ουσιαστικά το κατεβάζουν στο επίπεδο του κτίσματος, γιατί λέγουν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό και έτσι το βάζουν στο επίπεδο των κτισμάτων, γιατί μόνο στα κτίσματα υπάρχουν δύο αρχές και μάλιστα θα λέγαμε πιο σωστά τρεις αρχές: ο Πατήρ, Διού, Πνεύματι Αγίου, ποιεί τα πάντα. Όλα τα ποιήματα, όλα τα κτίσματα είναι έργο της Αγίας Τριάδος. Αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα. Έχει μία μόνο αρχή, τον Πατέρα. Εκπορεύεται εκ του Πατρός και πέμπεται δια του Υιού. Το Πνεύμα του Άγιον λοιπόν βλασφημείται και από τους παπικούς και από τους προτεστάντες. Και αυτό βεβαίως είναι μια μεγίστη αμαρτία.
Και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν βγάλουν αυτή τη βλασφημία, δεν μπορούν βεβαίως, όπως λέει ο Κύριος, να συγχωρηθούν, διότι δεν ζουν και δεν ζητούν την συγχώρηση. Δεν ζουν σύμφωνα με αυτό που διδάσκει η Αγία Γραφή. Γιατί σαφέστατα λέγει ο Χριστός μας ότι το Πνεύμα το Άγιο ο εκ του Πατρός εκπορεύεται. Αυτό είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει δύο αρχές. Δεν υπάρχει διαρχία στην Αγία Τριάδα, αλλά υπάρχει μοναρχία. Η αρχή είναι ο Πατήρ, από τον οποίο γεννάται αχρόνως ο Υιός και εκπορεύεται το Πνεύμα το Άγιο. Ας προσέξουμε, αδελφοί μου, όλα αυτά τα είδη της βλασφημίας και ας προσπαθούμε να ζούμε όχι με ανέδεια, όχι με ανευλάβεια, όχι με υπερηφάνεια και εγωισμό, αλλά αντίθετα με ταπείνωση, με ευσυνειδησία, με ευλάβεια, με αγάπη προς τον Χριστό μας, για να τύχουμε τη συγχωρήσεως των αμαρτιών μας και της Βασιλείας Του. Αμήν. Το δε Θεό ημοδόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.